Και πράγματι ο καθένας από εμάς έρχεται, παρέρχεται, επανέρχεται ίσως κλπ. Αλλά η κίνηση θα μείνει και θα μείνει ζωντανή και είμαι σίγουρος ότι θα έχει πάρα πολύ, πάρα πολλά να δώσει στο μέλλον και θα τα δώσει. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ για να δώσουμε να ανανεώσουμε το συμβόλαιό μας με όλους τους δημότες της Κοζάνης. Και το συμβόλαιο αυτό το κάνει ο κάθε υποψήφιος με τον κάθε ψηφοφόρο, αλλά κυρίως το υπογράφει η παράταξή μας, η γενική μας συνέλευση και οι αρχές μας με την κοινωνία της Κοζάνης. Αυτό το συμβόλαιο μας δεσμεύει όλους να υπηρετήσουμε έναν τόπο με μέλλον, έναν τόπο με μέλλον δίκαιο, έναν τόπο με μέλλον δίκαιο για όλους. Χωρίς περαιτέρω λοιπόν καθυστέρηση, θέλω να παρακαλέσω σε αυτό το σημείο να υποδεχθείτε τον κεντρικό ομιλητή της συγκέντρωσής μας, τον επικεφαλής του συνδυασμού της παράταξης Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος Ναζής, τον σημερινό και αυριανό Δήμαρχο Κοζάνης, Ελευθέρη Ιωαννίδη, με ένα θερμό. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα, σε μια συγκινητική σήμερα μέρα και για μένα, αλλά κυρίως για την ίδια τη δημοτική κίνηση. Αυτό που δεν είπε ο Παναγιώτης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, ο φίλος ο Παναγιώτης Δημόπουλος, ο συνεργάτης και θα συνεχίσει να είναι φίλος και συνεργάτης του Παναγιώτης Δημόπουλος, είναι ότι πριν από 9 χρόνια όχι μόνο αυτός, αλλά και εγώ ο ίδιος είχα αμφιβολίες για αυτό το εγχείρημα. Βάλαμε τα θεμέλια, χτίζουμε το αύριο. Το δίκαιο αύριο. Γιατί η Κοζάνη είναι ένας τόπος για όλους. Γιατί η Κοζάνη είναι ένας τόπος με μέλλον. Ένας τόπος να ζήσει. Η Κοζάνη θα νικήσει. Ο Δήμος Κοζάνης θα νικήσει. Κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Κοζάνης θα νικήσει γιατί η δημοτική μας κίνηση έχει παρελθόν, έχει παρόν και τώρα μαζί με τους νέους ανθρώπους και τα νέα μέλη έχει και πολύ μέλλον. Μαζί λοιπόν με όλη αυτή την ομάδα μπήκαμε σε κίνηση. Μαζί με όλη αυτή την ομάδα και τους ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν το όραμά μας. Μαζί λοιπόν με τους 62 αυτούς που είναι έτοιμοι να συνεργαστούν για να συντεμορφώσουμε το αύριο που θεμελιώσαμε. Yeah. Θέλω λοιπόν και έχω μεγάλη τιμή, μεγάλη ευγνωμοσύνη, ιδιαίτερη συγκίνηση να σας τους παρουσιάσω. Να σας παρουσιάσω αυτούς τους 62 καταπληκτικούς ανθρώπους. Και επιτρέψτε μου να τους αναφέρω έναν-έναν ξεχωριστά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αθανασία από Χρύσα. Χρύσα είναι μηχανικός γραμμικών χώρων. Χρύσα, σε ευχαριστώ πολύ γιατί από την πρώτη μέρα είναι εκεί και βοηθά. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου. Αντωνιάδης Θόδωρος, υπάλληλος στέλνει. Ο Θόδωρος ήρθε από την Ακρινή. Ήρθα από την Ακρινή με σπουδαία κοινωνική προσφορά. Θόδωρος, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Βακουφτσής Κωνσταντίνος. Δημόσιος υπάλληλος. Ήρθα μαζί μας το 2014. Ένας από τους 5 επαγγελματίες μουσικούς της ομάδας μας. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Δεν κρύβεται. Ο Μαλαής ο Γιώργος. Λογικός, λογιστής, πολυτεχνικός. Γιώργος, ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία και την προσφορά σου. Χάρης Πλούμπος, μηχανολόγος, μηχανικός. Χάρης είναι πάνω εδώ. Συμπαραστάτης και συνεργάτης, μια αθόρυβη δύναμη.
Γουρτζούλης, μάλλον Στέφανος. Γυμναστής, εκπαιδευτικός. Ήταν να μας προπονήσει. Ευχαριστούμε, Στέφανε, καλό αγώνα. Γρηγοριάδης Γιάννης. Γιάννη, κάνει καλό κρασί. Άριστος συνεργάτης, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Δεσποτίδης Κωνσταντίνος. Αρχιτέκτονος, το ξέρω, φαντάζομαι, ιδρυτικός, τέλεχος. Τα σύνεμένα ξεκινήσαμε. Τον ευχαριστώ για όλα. Καλή συνέχεια, Κώστα, καλό αγώνα. Βημάκου Δώρα. Εκπαιδευτικός. Δώρα, σε ευχαριστώ πάντα, χαμογελάει πάντα, δίνει κουράγιο και έχει πάντα μια καλή κουβέντα να πει. Δημητριάκης Αχιλλέας, ας σκεπάσει με τους τέντες. Και με τον καλύτερο στο πέτο. Αχιλλέα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Δράκος Χάρης, ελεύθερος επαγγελματίας, νέο μέλος της κίνησης, έρχεται να πλουτίσει την πολυσυλλεκτικότητά μας στην ομάδα μας. Χάρης, ευχαριστώ πολύ. Δώρα Εμμανουηλίδου, υπάλληλος του Περιφέρειας της Βόρειας Μακεδονίας. Ερχόμαστε χρόνια, αλλά είναι τώρα μέλος της ομάδας. Καλό αγώνα, Δώρα. Θήμιος Ζαγάρας, οικοδόμος αγρότης. Ο Θήμιος είναι από το 2010. Αγούραστος, φοβερός και τρομερός. Θήμιος, ευχαριστούμε. Έβαζε πάντα πλάτη ο Θήμιος. Ζουτούμα Χαρούλα, δικηγόρος. Από τα νέα και δυναμικά μέλη της ομάδας μας, εξαιρετική. Χαρούλα, ευχαριστούμε. Ιωαννίδης Ιωάννης, ιδιωτικός υπάλληλος. Από το 2014 μαζί στην ομάδα μας. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καγκελάρη Αναστασία, διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ήδη έχει δείξει τον δυναμισμό της και την έντονη προσωπικότητά της. Βάνα Καζάνα, ιδιωτική υπάλληλος. Χρόνια στη γειτονιά μας, στην πλατεία Γιορτάση, τώρα μέλος μας. Και με σπουδαία συμβολή στη λαϊκή παράδοση της Κοζάνης. Καλομήρα Λίτσα, ελεύθερη. Καλομήρα, καλομήρα σπόρ. Ο πατέρας του Μαχού, ξέρω, συμβούν καλομήρα. Ο Λίτσα είναι πλέον άνθρωπος. Γνωριζόμαστε από το σχολείο. Το ξεχάσαμε κατά δεστά, αλλά τώρα είναι μέλος και φίλοι. Ευχαριστώ πολύ, Λίτσα. Χάρης Κουζιάκης, πολιτικός επιστήμονας, εργαζόμενος ΔΕΑΚ, πολιτικός μηχανικός. Χρόνια πρόεδρος στη συντονιστική, έβαλε πλάτη σε μια δύσκολη εποχή και τεχνίδια τη συντονιστική, στήριξε, στηρίζει την κίνηση και ξέρουμε ότι την αγαπάει. Ευχαριστούμε, Χάρη. Κουρού Κώστας, διοκτήτης πρωτιστηρίου, μέσα εκπαίδευση, νέο μέλος ομάδας μας, ψηλός και δυναμικός. Κώστα, καλό αγώνα. Μανώλης Κουτσοσίμος. Θαυμάστε τον, συνταξίδωτος δεν είναι. Ο Μανώλης φωνάζει πολύ, ακούει λίγο, αλλά έχει πάντα δίκιο. Κουτσούμπας Κώστας, Κώστα, από το 14 μαζί στον αγώνα. Εκεί στα Καραγκιάνια και στις ανανεώσιμες πηγές που δουλεύει, να είσαι καλά, Κώστα μου. Κύρινας Αντώνης, απ' την ωραία Ιράνη. Ευχαριστώ, Αντώνη, άξιος συνεργάτης. Ο κύριος Αλέξανδρος δεν είναι εδώ, είναι στη δουλειά του, είναι μακριά. Ο Αλέξανδρος κινείται επαγγελματικά σε διάφορα σημεία του κόσμου. Είναι κάπου οι γονείς του, θέλετε τα χαιρετίσματα, είναι εδώ, το ξέρω, μου στείλε μήνυμα. Λαμπατσιώτης Γιώργος. Πάντα, πάντα με ένα χαμόγελο. Το ξέρετε όλοι, είμαι σίγουρος. Λαμπροκούρ Βάγια. Με την πολυσχηδή προσωπικότητα και τον ενθουσιασμό της. Λιάκος Στέμης, οικονομολόγος, μόνιμο μέρος της κίνησης. Ήρθε μια μέρα και μας άνοιξε την πόρτα και λέει, εγώ θα έρθω μαζί σας. Βέβαια τότε δεν είχε ούτε μακριά μαλλιά ούτε μουσικά.
Γεωργία Λογοθέτη, υπάλληλος στην αποκεντρωμένη κίνηση, πρωταθλήτρια στο Πάφο, πρωταθλήτρια και στην καρδιά μας. Γεωργία, σας ευχαριστώ πολύ. Αγώνα. Η Λυκοστράτη Αλεξία, λογίστρια οικονομολόγος, πρόσφατα και αυτή στην ομάδα μας. Εξαιρετική, Αλεξία, σας ευχαριστώ πολύ. Μαρίνα Μακρύλη, λογοθεραπεύτρια, το λέω προσεκτικά. Μαρίνα, ευχαριστώ αρκετά. Να σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα, καλή δύναμη. Στέλιος Μάτζιαρης, νέος και ωραίος. Εξαιρετικός Στέλιος, ευχαριστούμε. Οικονομολόγος. Μαρούδη Ελένη, ιστορικός κοινόλογος από την Άνω Κόμη. Μια γυναίκα που κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Γράφει, έχει παιδιά, σύζυγο, συγγραφέας. Έγραψε ένα εξαιρετικό βιβλίο. Λέει να καλωσόρισες. Μεταξάς Κώστας Γεωργόπος. Μεταγραφή γερή. Μιλάει ορικά και λάθαστα και παίζει ωραία μουσική. Αν ήταν εδώ θα τον βλέπω από μακριά. Είναι ο Μισαλίδης ο Θήμιος. Αλλά δεν είναι εδώ, λείπει. Ο Θήμιος κάποτε είχε μια απόσταση από εμάς. Είναι και ο όγκος του. Σήμερα όμως είναι στην ίδια κατεύθυνση με εμάς. Θήμιο, καλώς όρισες στην ομάδα. Σου στέλνω τους χαιρετισμούς όπου κι αν είσαι. Σάκης Μιχαηλίδης. Ιωσήφ, από την Ποντοκόμη. Ο Σάκης είναι πρόεδρος της κοινότητας Ποντοκόμης και με έπαιρνε κάθε εβδομάδα τηλέφωνο και μαλώναμε για τα τεκτενόμενα στην Ποντοκόμη. Ξέρω πόσο την αγαπάει και πόσο έχει αγωνιστεί για να ολοκληρωθεί με την κατάσταση του οικισμού. Μιχαηλίδου Νένα, πολιτικός μηχανικός. Νένα, καλώς ήρθε. Μεταγραφή της τελευταίας τιμής Αλέξη Ενδική. Κάπου σε βλέπει η πεθερά σου και χαίρεται. Μόσχο που παρασκευάζει ελεύθερος επαγγελματίας. Η ηλεκτρονική ψυχή της κίνησης. Τώρα έχουμε ακαρέψει 100 φορές, έχει κάνει διάφορα, αλλά είναι πάντα εκεί, δεν παραπονιέται ποτέ και πάντα μας χαμογελάει. Ο κύριος Τάκης Μπουκάλης, γνωρίζει από συλλογικότητες, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Γραφενιωτών, άξιος φίλος. Μαζί κάνουμε εξαιρετικό δίδυμο στους παραδοσιακούς χορούς. Παύλου Αναστασία, εκπαιδευτικός, εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται στην κοινωνία μας. Καλό αγώνα. Μιλαλίδου Νικολέτα. Νικολέτα πήγε στο δίκτυο μηχανικών και από τον ωραίο Λίσκοντο. Καλό αγώνα, καλή δύναμη. Λεξίδας Νίκος, ασφαλιστής πράκτορας. Συνήθως το βλέπουμε ένα τηλέφωνο στο χέρι. Είναι ωραίος, δυνατός. Και είναι κοντά μας από 2014. Μαχητής. Μαχητής. Ραφαηλίδου Ελένη. Γιατρός, γιατρέ μου. Δεν έχει έρθει, δεν έχει λένε. Είναι εδώ, δεν βλέπω. Ω, συγγνώμη. Χώρισε την κούραση. Ελένη γιατρός, εξαιρετική φίλη και σκακίστρια. Θα μάθουμε σκάκι, να θέλουμε να ερεμούμε. Καλώς ήρθες, Ελένη. Ροκάς Μιχάλης. Μιχάλη, νέο μέλος της ομάδας μας, γνωστός από παλιά, το ξέρω η πόλη. Αυτός μουσικός. Στέλλα Τσάμπουρα. Κουβλετή. Στέλλα. Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πολύ. Σαμαρίδης Λευτέρης. Έμυρος στα κοινά, ο Λευτέρης από τον Άγιο Δημήτριο. Ένα, είναι ο χωρισμός που λέμε καλό παιδί. Είναι... Ευθέρης, ευχαριστούμε. Σιαπανόπουλος Γεώργιος, ελεύθερος επαγγελματίας. Πρόσφατα ηθοποιός, εξαιρετικός. Φίλος και σταμέτησης και αναλύοντος από το 2010. Σιδέρης Σπύρος. Κοζανίτης Γερός, ο Σπύρος. Πάντα εδώ ο Σπύρος.
Ελένη Σιούστη, οικονομολόγος. Ελένη μου. Σε αγώνες από τα παλιά, μοναχικούς και δύσκολους, στην οικολογία. Σκόρδα Κωνσταντίνα, απόφυτο σχολείο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, νεότερο μέλος με πλούσια κοινωνική προσφορά και λαμπρό μέλλον. Σουμέκα Θανασία, οικονομολόγος, ελεύθερος επαγγελματίας και Κοζανίτη Σαμαμά. Ευχαριστούμε πολύ, Σουμέκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τζέλου Βάγια, μηχανικός χωροταξίας από την ΕΑΝΗ. Καλώς ήρθες, Βάγια. Καλώς ήρθες. Καλό αγώνα, καλή δύναμη εκεί στο ΡΕΑΝΗ. Τσαμπούρης Φώτης, οικονομολόγος. Έχουμε πολλούς οικονομολόγους, ο Φώτης ήρθε να στελεχώσει το team. Πρόσφατα, δύο φορές παπάς. Με την Νίκη. Η Βέτα Τζούλη, νοσηλεύτρια. Κοινωνικά δραστήρια, πολύ σκληρή προσωπικότητα. Ξεχάσαμε κάποιον. Τέλει! Σε ξεχάσα! Σίγουρα πάνω! Το τέλει του Τακίνης! Τι να πω για το τέλει. Φωνάζει καμιά φορά πιο πολύ από τον Τζούσιν. Γιώργος Βαρκίδης, Γιώργο, από το νέο κλίτο. Νέο μεροσμαστήριος, πολύ σπουδαία προσφορά του Κυριακού Συλλόγους. Εξαιρετικός του και χορεύει πολύ ωραία μαζί του, έχουμε αποδείξει. Χολέβας Δημήτρης, ιδιωτικός υπάλληλος. Είναι ενεργεία μας και πολίστε. Ακόμα. Εξαιρετικός φίλος, τραπεζικός χρόνια, Ολυμπιακός. Άρα, δεν τέλειωσε. Και τέλος, δεν ξέρω αν ξεχάσαμε κανέναν, η Ανδή. Ναι, τότε, δύο λεπτά. Ανδή Χοντρογιάννη. Απ' την Ανδή, δραστηριότητας του Συλλόγου, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου της Ωραίας Ένας. Ο Φώτης Ομαρχόπουλος. Πώς λένε, η μεταγραφή της τελευταίας στιγμής, ο καλός ο Γαρνός. Φώτης, ευχαριστούμε πολύ. Και ο Μανώλης Τζιλβελής. Χρόνια και με αυτόν αγώνες στην οικολογία. Ξέρετε, συνήθως το παίρνω τηλέφωνο για πάνω να μαζέψει κανένα στιγμένο πουλί. Μέλος της οικολογικής κίνησης. Δεν ξέρω αν ξέχασα κανένα. Το Δημήτρη τον Πιάτσο, ναι. Έχουμε τον Δημήτρη τον Πιάτσο από τον Πρόκο, ο οποίος δεν βρίσκεται εδώ. Είναι ο νη πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Πρόκου, ο οποίος από το 2014 και με πολύ δύσκολες επαγγελματικές υποχρεώσεις στηρίζει αυτή την προσπάθεια και τον αγώνα. Είμαστε μαζί σου, Δημήτρη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στις 26 του Μάη, συγκοθείτε πάνω,